Δεν υπήρξες αντίπαλος με τις γυναίκες, τουλάχιστον από τα 30-35 σου και κάτω. Γιατί τώρα σαν 20χρονη δεν μπορώ να θυμηθώ τι αισθανόμασταν τότε, όταν όλοι ήμασταν εκεί κοντά. Τότε ήμουν αντίπαλος. Φαντάζομαι, ναι. Έτσι. Αλλά εγώ λέω από μια ηλικία και μετά, που δεν σε θεωρώ και μεγάλη, δηλαδή με τα 35. Ίσως κάπου εκεί που απέκτησες και τη μικρή. Νομίζω ότι από εκεί άρχισαν να είναι σύμμαχοι. Μπορώ να σου πω ότι οι καλύτερες μου φίλες είναι γυναίκες πλέον. Είμαι σίγουρη. Τώρα πλέον, και εγώ θέλω να ασχολούμαι πολύ με τις γυναίκες. Αυτό που ήθελα να σου πω μέσα από την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε για το αγκαλιά και για τις μονογονεϊκές. Θα μπούμε σε αυτό. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω πρώτα κάτι, γιατί χτύπησε το 35 της ηλικίας σου. Τότε που απέκτησες την Φέδρα, την κόρη σου. Ήμουνα 37 τότε. Ωραία. 36 νομίζω. Θέλω να μου πεις το εξής. Όταν πήρες την απόφαση. Να δημιουργήσεις πια οικογένεια, γιατί όταν αποκτάς παιδί είναι οικογένεια, έτσι, μόνη όμως, που δεν θυμάμαι, ήταν δικιά σου απόφαση, ήταν δικιά σου απόφαση, είπες προχωράω την εγκυμοσύνη αυτή, έστω και μόνη, ήταν δικιά σου απόφαση να μην είσαι μαζί του ή ήταν δικιά σου απόφαση να κρατήσεις το παιδί? Ήταν δική μου απόφαση να κρατήσεις το παιδί, γιατί ένιωθα ότι ήμουν σε μια ηλικία που δεν θα είχα αυτή την τύχη ξανά να μου συμβεί. Σου είχε ποτέ συμβεί, Βάνα? Όχι. Ποτέ. Όχι. Μπορώ να πω ποτέ. Και ξέρεις, ήμουν σε ένα κορεσμό. Ήμουν πάνω στο πικ της δόξας μου και των νιάτων μου και της ομορφιάς μου. Οπότε ένιωθα ότι όλα τα έχω κάνει. Και όταν έγινε αυτό, θυμάμαι τη Μαρινέλα που είχε πάρει τηλέφωνο. Ήταν από τις πρώτες Ελληνίδες η Μαρινέλα που έκανε παιδί και χωρίς γάμο και το κράτησε. Για την εποχή ήταν πολύ προχωρημένο. Πολύ προχωρημένο. Που το έκανε Μαρινέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Άκουσα ότι είσαι, έχεις εγκυμοσύνη. Πρόσεχε, κακομοίρα μου, τυχόν και το χάσεις, μου λέει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία και μεγάλη ευλογία για μια γυναίκα. Την άκουσα, πήρα τις αποφάσεις μου. Βέβαια, οφείλω να σου πω ότι ήμουν λίγο αδαής. Δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα ότι αυτό θα πρέπει να χάσει την ελευθερία σου για όλη σου τη ζωή. Δεν ήξερα το κόστος. Υπάρχουν φορές που καμιά φορά μόνη μου, σαν μονογονεϊκή οικογένεια, θα έλεγα, γιατί με τον πατέρα της θα ήθελα να έχω μια καλή σχέση. Ο ίδιος παντρεύτηκε, έχει λίγο αποτραβηχτεί από εμάς. Πάντα τον εκτιμώ, ελπίζω να τα βρούνε με το παιδί μου. Αλλά θεωρώ και στις κοπέλες που μας ακούν. Το παιδί μας, βέβαια, μας. Θα ήθελα λοιπόν να πω και στις κοπέλες που αποφασίζουν μόνες τους να κάνουν παιδιά. Μην το κάνετε χωρίς να είστε σίγουρες για τον πατέρα. Πρέπει ο πατέρας να είναι πάντα στην οικογένεια. Είτε με γάμο, είτε χωρίς γάμο. Πρέπει ο πατέρας να υπάρχει. Δεν γίνεται ένα παιδί να έχει μια μισή οικογένεια. Εγώ το έκανα, ήταν λάθος αυτό. Και ίσως δεν προσπάθησα τόσο για να κρατήσω λάθος και τους δυο μας. Πιο πολύ για σένα ή για το παιδί? Για το παιδί, όχι για μένα. Γιατί για μένα δεν το είχα ανάγκη. Αλλά δεν μπορώ να ακολουθώ. Δεν με νοιάζω εγώ. Το είχες ανάγκη γιατί σου πέσαν πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολο και πράγμα να μεγαλώνεις παιδί. Ενώ δεν το λέμε πάντα για την περίπτωση ότι ξεκινάς να αποκτήσεις παιδί χωρίς να υπάρχει πατέρας. Υπάρχουν και τα διαζύγια. Βέβαια. Δηλαδή, ας το δούμε και έτσι. Πάντα είναι δύσκολο όλη της. Η ευθύνη και όλο. Σε μια γυναίκα. Όλη η καθημερινότητα πάνω μόνο έτσι, σε έναν και επειδή άνθρωπο. Επειδή εγώ είμαι αρκετά γνωστή και με ξέρει ο κόσμος, πολλές γυναίκες ταυτίζονται με μένα και μου λένε: Κυρία Μπάρμπα, έκανα σαν και εσάς παιδί. Τι λέω, κορίτσι μου, μην το κάνεις έτσι. Είναι κούραση, είναι κόπος. Το παιδί θέλει και τους δύο. Ποτέ δεν μπορεί να λείπει το πατρικό πρότυπο για ένα θηλυκό ή το αντίστοιχο για ένα αρσενικό. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή αν κάποιος, ένα σύντροφος εγκαταλείψει την μέλουσα μαμά. Όπως και πει, εγώ δεν συμφωνώ. Σε έχουν εγκαταλείψει. Μα θα μπούμε και εκεί σε αυτό, γι' αυτό σου λέω. Εκεί πάνω τι να κάνεις. Εκεί αναγκαστικά, αλλά εκεί θα πρέπει να είναι οι φορείς κοντά στη γυναίκα. Mm. Εκεί λοιπόν εγώ θέλω να ταχθώ υπέρ αυτών των γυναικών, να είμαι κοντά τους. Αν δεν υπάρξει ο πατέρας, αν αυτός ο ανόητος από δειλία δεν νιώθει το πατρικό ένστικτο και φύγει και εγκαταλείψει τη μητέρα, εδώ πρέπει να είναι η πολιτεία. Να είναι οι φορείς, να είναι το ελληνικό φιλότυπο. Εγώ είδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε. Έχουν σταθεί δίπλα σε ανθρώπους που δεν έχουν τα βασικά. Και εκεί λοιπόν πρέπει η πολιτεία με τις κοινωνικές της δομές να είναι κοντά. Είτε ο Δήμος, είτε η κυβέρνηση, είτε οτιδήποτε υπάρχει, πρέπει να είναι κοντά. Για πες μου, εκεί που κανονίσαμε στο Σύλλογο Προστασίας. Ναι, αγκαλιά. Μονογονεϊκών κοριτσιών. Ακριβώς. Όταν σου κάναμε το τηλεφώνημα και σου είπαμε, Βάνα, θα θέλαμε πάρα πολύ να πας εκεί. Και μας είπες αμέσως, ναι, βεβαίως με χίλια, εγώ εννοείται ότι πρέπει να είμαι εκεί και θα πάω. Για πες μου, όταν πήγες, τι είδες, τι ένιωσες μέσα σε αυτά τα κορίτσια που βρήκες εκεί, γιατί βρήκες και κορίτσια και νεαρότερα, από ό,τι ξέρω μίλησες με Μανούλα που είναι σχεδόν 20 χρονών, αλλά και με Μανούλα που είναι εκεί γύρω στα 35-37, όπως και εσύ τότε που απέκτησες παιδί. Κοίταξε, συγκινήθηκα. Καταρχάς βιώνω τον πόνο τους, μπορώ να το καταλάβω. Κατάλαβα τον πόνο της μίας μητέρας που είπε ότι παρακαλώ ας με βοηθήσει κάποιος να βρω δουλειά. Είναι η μητέρα μου κρατάει το παιδί στο σπίτι. Γιατί ξέρεις, και εμείς όταν χάσαμε τα πάντα, όταν ξυπνήσαμε από την αστερόσκονη και εκεί που είχαμε τα εκατομμύρια και τα χρήματα και οι δουλειές τρέχανε, και ξαφνικά με την πρώτη καθίζηση το 7, το 8, βλέπαμε ότι όλο αυτό καταραίει. Δεν σου κρύβω ότι υπήρχαν στιγμές που και εγώ ένιωσα ανασφάλεια. Εγώ καθόμουν και ερχόταν όλα και λέγω: OK, έχω λεφτά στην άκρη, να μεγαλώσω το παιδί μου μόνη μου.
ξαφνικά ξυπνάς και δεν υπάρχει καν αυτό. Και έλεγα τώρα θα μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τι θα γίνει. Ένιωσα λοιπόν αυτή την κοπέλα, τη Μαρία, αν θυμάμαι καλά, που μου έλεγε: Κυρία Βάνα, σας παρακαλώ, αν εδώ με βοηθάνε, μου δίνουν πάνες και γάλα, πού θα βρω δουλειά. Η μητέρα μου είναι μεγάλη, δεν μπορεί με τη σύνταξή της. Ξέρεις τι σημαίνει να ξέρεις ότι αύριο μπορεί να μην έχεις να δώσει γάλα στο παιδί σου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και μεγαλύτερος πόνος από τη μάνα που δεν έχει να ταΐσει το παιδί της. Για να δούμε το βίντεο. Με την κάμερα της εκπομπής και τη Βάνα Μπάρμπα βρισκόμαστε στο Σύλλογο Προστασίας Αγέννη του Παιδιού «Αγκαλιά». Το σύλλογο που σκεπάζει με αγάπη και φροντίδα όλες τις μανούλες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δύο γυναίκες με μια ιστορία, εκείνη που θέλει ένα μωρό να έρχεται στον κόσμο χωρίς να γνωρίζει την αγκαλιά του πατέρα παρά μόνο εκείνη της μάνας. Οι αντιόπικοι Μαρία έζησαν το μεγαλείο της μητρότητας και αποφάσισαν ότι η ζωή που βρισκόταν στα σπλάχνα τους έπρεπε να έρθει στον κόσμο. Άγαμες μητέρες που πήραν απόφαση ζωής να μεγαλώσουν μόνες τους τα παιδιά τους. Αν μας έρθει μια δυσκολία, θα γαντζωθούμε σαν μητέρες. Νύχια δόντια θα τα καταφέρουμε, όπως κάνετε εσείς. Έτσι δεν είναι. Δεν μετανιώνω ποτέ για αυτό που έκανα και μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Και τις οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να έχω, τις βλέπω με άλλο μάτι τώρα πια. Σου δίνει δύναμη, γιατί είναι η αγάπη. Ψυχική, ναι, είναι η αγάπη. Είναι πράγματα που λαμβάνεις που δεν μπορείς πρωτόγνωρα, δεν μπορείς να φανταστείς ότι μπορούσες να τα συλλάβεις αυτά τα πράγματα. Η αγκαλιά είναι δίπλα σε όλες εκείνες τις μητέρες που θέλουν να σκεπάσουν με αγάπη τον καρπό ενός έρωτα, που θέλει δύο ανθρώπους να μεγαλώνουν ένα παιδί, αλλά στην περίπτωσή τους εκείνες έμειναν μόνες τους για να σκεπάζουν μόλι τους την αγάπη και τη δύναμη τα παιδιά τους. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ζωές. Πρώτα είναι η πιο σημαντική, είναι η μικρή και μετά η μεγαλύτερη. Έτσι είναι, δες, κάθε μητέρα βάζει πάντα το παιδί και μετά είναι η ίδια. Το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή είναι η αγάπη και το ότι σκέφτεσαι κάποιον άλλον. Το μωρό της Μαρίας είναι 2 χρονών και της Βάνας 15 και της Αντιόπης 6 μηνών. Είμαστε όλες μανούλες και μόνες, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, θα πει η Βάνα, ακόμα και εκείνες που νομίζουν ότι είναι λουσμένες με αστερόσκονη. Δεν είμαστε τρεις μανούλες με τα ίδια ακριβώς, προβλήματα. Ακριβώς. Απλά εγώ τυχαίνει να είμαι πιο έμπειρη, να το έχω περάσει. Αυτό. Και τυχαίνει ο κόσμος να μην καταλαβαίνει με εμάς, γιατί νομίζουν ότι είμαστε πάντα χωμένοι στην αστερόσκονη. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους, η Βάνα Μπάρμπα φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε εκείνες και τα παιδιά τους και σε όλους εκείνους που με άδολη αγάπη τις αγκάλιασαν και τις υποστηρίζουν. Εγώ είμαι εδώ γιατί εκπροσωπώ και ένα σύλλογο που λέγεται Δύναμη Ζωής Αγάπη. Έχουμε ένα πολυατρίο στη Γλυφάδα το Medicus που θέλει να σας αγκαλιάσει, να πηγαίνετε να κάνετε δωρεάν εξετάσεις. Και επίσης να πω ότι εμείς θα κάνουμε μια συναυλία το Μάρτιο και όταν γίνει αυτό θέλω, μια και μάθαμε το αγκαλιά μέσα από την εκπομπή της Ελένης. Εγώ ήμουν έτοιμη να δω πού, σε ποια ιδρύματα θα δώσουμε τα λεφτά της συναυλίας και τελικά βρεθήκαμε όλοι μαζί. Όλα αυτά δύο όνειρα έχουμε. Υγεία και ασφάλεια. Αυτά. Έχω άδικο. Δεν είναι ποτέ ένα λάθος ένα παιδί. Ποτέ. Ο Θεός και η αγάπη της μάνας για το παιδί θα τα ξεπεράσει όλα. Ναι. Μαρία. Ναι. Μάλιστα. Καταρχήν, να πούμε για τη βοήθεια που εσύ είπες στο βίντεο ότι θα προσφέρετε στο σύλλογο. Ναι, αγκαλιά. Αυτό έγινε μέσω από εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε να κάνουμε μια συνεργασία με τον ΟΠΑΠ για να κάνουμε κάποιες συναυλίες και εκεί ζήτησαμε να δώσουμε σε κάποια ιδρύματα. Το κοινωνικό προφίλ του ΟΠΑΠ είναι γνωστό, θέλει να βοηθάει πολύ. Και έτσι μου είπαμε ότι αν κάνουμε κάτι ωραίο με συναυλία που το ετοιμάζουμε, να δοθούν κάποια χρήματα στην αγκαλιά, τα ειστήρια. Εγώ ήθελα το Χατζικυριάκιο και θέλω και την αγκαλιά πλέον, τώρα που τους γνώρισα. Και επίσης να πω ότι ένα πολυατρίο στη Γλυφάδα, σε εμάς, που λέγεται Medicus, μόλις είδε ότι κάνουμε αυτό μέσα από την εκπομπή σας, με πήραν τηλέφωνο, μου λέει: Κυρία Μπάρμπα, εμείς ανοίξαμε. Θέλουμε αυτές τις γυναίκες να έρχονται εδώ και να κάνουν δωρεάν εξετάσεις για το στήθος, αίμα κτλ. Μπορούμε εμείς να τις καλύπτουμε χωρίς να δίνουν λεφτά. Πώς ακούσε τη λέγεται? Λέγεται Medicus, είναι η Ηθοδώρα εδώ. Να έρθει να μας πει ένα γεια ή δεν θέλεις. Να μας πει ένα γεια, αλλά στο τέλος. Ωραία. Θα μας πει δύο λόγια την ώρα που είναι και να σε αποχαιρετήσω, γιατί θέλω να προλάβουμε να τα πούμε. Ωραία. Και δεν θέλω ό,τι πεις. Να ξέρουμε ότι είναι Medicus και μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε λίγο να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις εδώ. Μαντάμ. Να μου δώσεις κάποιες απαντήσεις έτσι γρήγορες, θα έλεγα. Παρακαλώ. Ζητούσες πάντα την ελευθερία. Το πλήρωσες αυτό? Ναι. Με κόστος μεγάλο, βέβαια.
Πιο πολύ αγάπησες ή αγαπήθηκες από τους άντρες? Αγαπήθηκα. Δεν αγάπησες τόσο πολύ? Όχι. Το πρώτο πλάσμα που αγάπησες στη ζωή μου είναι η κόρη μου. Και με... εκεί έμαθα τι σημαίνει αγάπη. Δεν το πιστεύω αυτό που λέω. Όχι, ερωτευόμουν, αλλά δεν αγάπησε. Η αγάπη θέλει σθένος, θέλει δύναμη, θέλει υπομονή, θέλει ταπεινότητα. Εγώ δεν τα είχα. Εγώ ήμουν του έρωτα, παιδί. Τη έπαρση, του εγωισμού. Λοιπόν, υπήρξε σύντροφος που σε έκανε να θεωρήσεις τη ζωή σου? Ναι, υπήρξε. Απλά τον έχασα νωρίς. Ένιωσες ποτέ να λυγείς από την απόφασή σου να μεγαλώσεις μόνη σου τη Φέδρα? Αλήθεια, λύγησες ποτέ, ρε Βάνα? Έκλαψες ποτέ, είπες, δεν τα βγάζω πέρα? Γιατί ξέρεις, ναι, δεν είναι πάντα οικονομικές δυσκολίες. Εγώ θεωρώ ότι οι οικονομικές δυσκολίες είναι πολύ σημαντικές και είναι το ένα κομμάτι. Ψυχικά όμως, μια μάνα πρέπει να είναι πάντα γεμάτη και να έχει δύναμη να μπορεί να προσφέρει και να αντιμετωπίζει τις όποιες αντικσοότητες στην καθημερινότητα στο μεγάλωμα ενός παιδιού. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα η κόρη σου ότι είναι στην εφηβεία. Δύσκολο δεν κομμάτι. Μπορεί. Πολύ. Δηλαδή, δύσκολο. Η εφηβεία που ξεχνάμε πάντα τη δικιά μας και νομίζουμε ότι κάτι έπαθε το δικό μου παιδί. Ναι, τι συνέβη? Ναι, ναι. Όλοι έχουμε περάσει την ίδια φάση αυτή. Έτσι. Δεν είναι πιο δύσκολη η εφηβεία από το να μεγαλώνει μωρό? Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Η εφηβεία είναι τραγική γιατί δεν το γνωρίζουμε, δεν θυμόμαστε εμάς. Αλλά θα σου απαντήσω σε αυτό που μου είπες πριν. Ναι, έχω μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια έχω νιώθει να λυγίζω πολλές φορές. Και γι' αυτό και μπορώ να είμαι ικανή να μπορώ να νιώσω αυτές τις μητέρες που δεν ξέρουν το Γολγοθά που τις περιμένει. Όταν λυγίζεις και θες να βάλεις τα κλάματα και κάπου να πεις δυο κουβέντες, πού τις λες, στη μάνα σου, σε μια κολλητή σου? Έχω μια υπέροχη εικόνα του Χριστού απέναντί μου στο σπίτι πάντα που με συντροφεύει και πιστεύω πολύ βαθιά ότι ποτέ δεν με έχει αφήσει. Δεν με έχει αφήσει γιατί αυτό που πρεσβεύω και αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου να μοιράζομαι και να βοηθάω. Κάθε φορά που νιώθω την ανάγκη να με στηρίξει το σύμπαν και οι άνθρωποι να έρθουν δίπλα μας, μέσα από την προσευχή, μέσα από την ανάγκη να πω κάτι, βλέπω ότι γίνεται εφικτό. Ποτέ δεν με έχει αφήσει, ακόμα και στο παραπέντε, στον κρεμό, πάντα υπήρχε κάτι, ένα χέρι και μέσωζε. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την πίστη και έχει να κάνει με την προσφορά. Αν εγώ δεν δώσω σε κάποιους άλλους ανθρώπους, δεν θα έρθει και σε μένα. Δεν το κάνω για να πάρω. Αλλά αυτό πρέπει να είναι τρόπος ζωής. Και ειδικά τα δύσκολα χρόνια που έχει η πατρίδα μας. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω και θα το πω σε όλες τις γυναίκες. Την τελευταία στιγμή που ήταν κατά τα πάθος μια μεγάλη. Έβλεπα, λέω, μα πώς έγινε αυτό? Που βρέθηκαν τα λεφτά να τα πληρώσουμε? Πώς γίνεται να έχουμε επιβιώσει? Και ξαφνικά λέω, Θεέ μου, δεν μπορώ να μην πιστέψω μετά από όλο αυτό. Και πρόσεξε, έχω φτάσει σε σημείο να δίνω όταν εγώ δεν έχω. Είτε φαγητό από το σπίτι μου, είτε ένα ψωμί που δεν υπάρχει σε μένα, είτε χρήματα όταν εγώ τα χρειάζομαι. Δεν είναι μαγκιά να δώσει όταν έχει και να κάνει χορηγίες όταν έχει. Μαγκιά είναι όταν εσύ δεν έχει. Και εκεί βλέπεις ότι όλο το σύμπαν και όλο αυτό που πρεσβεύει για μένα η πίστη και η αγάπη στο Θεό, σε στηρίζει. Είναι τεράστια. Είναι ο νόμος της ανταπόδοσης, αγαπημένη μου. Έρχεται. Όταν κάτι το δώσει με αγάπη, θα το πάρεις με αγάπη. Βλέποντας σήμερα την κόρη σου, έτσι οσμίζεσαι πάνω της δικά σου στοιχεία, του χαρακτήρα σου, εννοώ. Ναι. Τεράστιο τσαμπουκά έχει. Τρομάζεις καθόλου? Τρομάζω. Δεν έχεις τρομάξει από κανένα άντρα. Εδώ τα έχω χάσει. Έχεις τρομάξει από ένα παιδί. Παιδί μου προχθές έδιωξε την κοπέλα, έλεγε φύγετε. Δηλαδή, τη λέω, ξεπερνάει εμένα. Εγώ κάθομαι στη γωνιά. Εσύ. Μου έχει... Εγώ. Εσύ. Εγώ. Μόνο μπροστά στην κόρη σου. Εκεί τα έχω πληρώσει όλα. Εκεί γονάτισες. Εκεί γονάτισες. Το λέω. Και εκεί ο Θεός με έμαθε τι είναι η ταπείνωση. Η αγάπη δεν εμπεριέχει ταπείνωση. Στο παιδί μου το ίδιο. Πού να μιλήσω εγώ να τολμήσω? Δεν τολμώ. Εγώ που μπαίνω μέσα και λύσει σύμφωνα. Ο σύμφωνα βάνα. Ο σύμφωνα βάνα. Ο τυφώνα βάνα. Θυμάμαι το είχαν κάνει για τέτοιο αφιέρωμα. Εκεί κάθομαι στη γωνιά μου και δεν μιλάω. Και όχι μόνο αυτό. Δεν τζακώνεσαι ποτέ. Δηλαδή, όταν διαφωνείς μαζί σου, όταν βλέπεις ότι πάει για ένα μεγάλο λάθος που θα τη στεναχωρήσει, δεν θα μιλήσεις? Δεν το έχω. Γιατί δεν θα τα ακούσει, πιστεύεις? Πρώτον, δεν γιατί το ακούει και δεύτερον, δεν με ακούει. Ναι. Και τρίτον, δεν θέλω να τσακωθώ. Πεθαίνω να τσακωθώ μετά. Τα χάνω όλα. Δεν μπορώ να δουλέψω. Η δύναμή μου είναι η αγάπη της. Και η δική μου, βέβαια. Εγώ έχω γίνει γατάκι μπροστά στο παιδί μου. Το βλέπω και τρελαίνομαι, λέω, Θεέ μου. Όλα εδώ τα πληρώνω. Άρα, αυτό που θαυμάζεις περισσότερο, που ήταν η επόμενη ερώτηση στην κόρη σου, είναι η αποφασιστικότητά της και ο δυναμισμός της. Τσαμπουκάς της. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το πώς τη μεγάλωσε. Που της λέω, παιδί μου, θα είσαι δυνατή. Δεν θα είσαι σε κανένα άντρα υποχείριο. Θα έχεις, θα αγαπάς. Θα σέβεσαι. Έχει να κάνει και με τον μπλα το δικό μου. Τι χαρακτηριστικό θα ήθελες να έχει ο άντρας που θα ερωτευτεί η κόρη σου μεγαλώνοντας? Όχι τώρα, τώρα εντάξει, είναι παιδικά. Ας πούμε, όταν θα είναι 25 χρονών, 30. Θα ήθελα να είναι να πατάει στα πόδια του και να τη σέβεται. Και να την αφήνει ελεύθερη.
να μην την καταπιέζει, να μην τη ζηλεύει και να μην τη φάει τα καλύτερα τη χρόνια. Δεν μιλάμε για τη Βάνα, μιλάμε για τη Φέδρα, ρε φίλε. Το ίδιο είναι, κάνω μια προβολή. Τι να πω. Δικά σου θέλω. Ρε αγάπη μου, δεν θέλω να μου την καταπιέζει, δεν θέλω να μου την πνίγει. Αυτό το παιδί μου να ανθίζει σαν κύκνο, να έχει έναν άντρα που να τον αγαπάει και ξαφνικά να τη λέει: δεν θα βγούμε έξω, δεν θα περάσουμε καλά. Αφού τα βίωσα. Δεν το έχει περάσει ποτέ αυτό εσύ. Μπα, ιδέα. Ούτε. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Ούτε στο περίπτερο δεν μπορούσα να πέρασω. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Γι' αυτό χώριζα η καημένη. Συγχρονίζεται. Ούτε στο περίπτερο δεν μπορούσα να πάω. Έπρεπε να έρθει κάποιο από πίσω. Τι λες τώρα. Και το έχω φοβία με το παιδί μου, λέω Θεέ μου. Οι γυναίκες σε αγαπούσαν ή σε ζήλευαν, Βάνα. Στα νιάτα μου νομίζω ότι με ζήλευαν, αλλά τώρα με αγαπάνε. Είχε κολλητή φίλη όταν ήσουν 20 χρονών. Όχι. Είχα μόνο την Τασούλα από τα Γιάννενα, την αδερφή μου, που ήμασταν μέσα στο σχολείο στην επαρχία, στα Γιάννενα. Ξέρει ο Λιανός, αγιάδα, φιλιάτε, στο χωριό μας. Πατρίδα. Πού ήσουν περισσότερο σκληρή και διεκδικητική, στην καριέρα ή στον έρωτα? Αν και νομίζω την έχω την απάντηση. Την έχει την απάντηση. Ξέρεις, καλά έκανε ότι μου την είπε. Στην καριέρα δεν ήμουν, όχι. Γι' αυτό και έχασα μεγάλες ευκαιρίες. Στον έρωτα ήμουν. Οι οποίες όμως νιώθω σαν να μην και ποτέ σε ένιωξε που τις έχασες. Δηλαδή και που το συζητάμε μέσα στα χρόνια και λέμε ρε Βάνα, σου κάτσε τέτοια ευκαιρία μετά το Μετεραναίο να φύγει, να μείνει εκεί. Δεν το είχα. Βέβαια το μετάνιωσα, με πονάει. Ήσουν ερωτευμένη τότε. Μήπως ήσουν να σε παραζάλει πάλι, δεν ξέρεις. Δεν ήταν αυτό, φοβόμουν τότε. Ήταν μεγάλη απόσταση, βρε αγάπη. Χόλιγουντ τώρα από τα Γιάννενα. Με δύο παπούτσια. Αφού εδώ ήσουν, στα Γιάννενα. Είχε έρθει Αθήνα. Μα τι νομίζεις ότι είναι η Αθήνα? Με το Χόλιγουντ, μια επαρχία, μια Βουλγαρία είμαστε εδώ. Υπήρχε εδώ ποτέ, υπήρχε management για νέους ηθοποιούς, υπήρχαν παραγωγές. Τρίχες. Εδώ τώρα έχουν τελειώσει όλα. Αλλά γιατί δεν έμεινες εκεί, ρε Βάνα? Γιατί φοβήθηκα. Γιατί τότε τι με είχε πάρει. Φοβήθηκα, έλεγα η πατρίδα μου εγώ. Είχα μια μονή με την Ελλάδα. Έλεγα κι όμως η πατρίδα μου ίδια ούτε καν με χρησιμοποίησε. Μην νομίζεις, δηλαδή η Ελλάδα τα τρώει τα παιδιά της, παιδί μου. Δεν έχει. Μόνο δεκαετία του 60 που υπήρχαν οι ευκαιρίες. Μετά τελείωσε. Και δεν υπήρχε ένα σύστημα για να μπορεί να μας βάλει κάπου. Και γιατί υπάρχει τώρα, για πες μου, εδώ το καταραίουν τηλεοράσεις. Λίγο τα σύριαλ κάπως. Σε τι. Υπάρχουν τα νέα παιδιά και βγαίνουν για ένα μεροκάματο και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Να και ένα άλλο που θέλω να κάνω. Ένα γραφείο που να μπορεί να κάνει τους νέους ανθρώπους να μπαίνουν στη δουλειά με μια προστασία. Δεν γίνεται να μου τους πληρώνουν, δεν γίνεται να παίρνουν 3 ευρώ την ώρα. Ηθοποιός είναι. Δηλαδή, έλεος και ο φούρναρης που είναι αξιέπαινος στη δουλειά του, πληρώνεται πιο πολύ. Ακόμα δεν υπάρχει σύστημα. Είμαστε Αλβανία ακόμα. Δεν υπάρχει. Τώρα με κάνεις και φωνάζεις που μου αρέσει πολύ. Όχι, να μην φωνάζεις και να μου πεις τι αγαπάς τη σημερινή Βάνα, την όρημη Βάνα. Αγαπάω το ότι μεγαλώνω χωρίς να έχω μεγάλα κόμπλεξ. Δηλαδή, με ενοχλεί που γερνάω, αλλά λέω, ξέρεις κάτι, μ' αρέσει ο καινούριος μου εαυτός, μ' αρέσει η καινούργια μου επιλογή στη δουλειά, μ' αρέσουν οι καινούργιες μου σχέσεις, μ' αρέσω εγώ μέσα από την καινούργια μου ζωή. Βάνα, τι δεν μάθαμε ποτέ για σένα? Πολλά δεν μάθαμε για σένα. Ξέρεις τι δεν μάθατε, λίγο μου είχε βγει το όνομα ότι ήμουν γυναίκα αράχνη, γυναίκα η μοιραία που κατάστρεφα τους άντρες. Ήταν λάθος όλο αυτό. Εγώ ήμουν ένα παιδί που πιο πολύ. Δεν είπες ότι τους άφηνες όλους? Τους άφηνα γιατί με πεθαίναν. Ή δεν θέλω να με σκοτώσουν, ή μην μπορώ να έχω ελευθερία. Τι θα έκανα. Δεν είχα κανένα. Όλοι ζαβοί ήταν. Δεν είχα κανένα στο τέλος. Σταμάτα, ρε Βάνα. Δεν είχα και κανέναν σοβαρό που να λέω, ρε παιδί μου. Και αυτούς, άμα τους ρωτάγαμε όμως και γυρνάγαν και αυτοί το χρόνο πίσω, μπορεί να λέγαν Ιβάνα. Μας τρέλανε. Μας τρέλανε. Εκεί που δεν είχαμε. Μπορούσαμε ωραίο να σκέφτομαι να γελάω. Να κάνουμε λίγο χιούμορ. Το ωραίο το έχει πει ένας, να μην πω το όνομά του, ο οποίος έλεγε φίλος μου. Έχει βρεθεί με έναν άλλον Ιταλόφι και του λέει: να σου πω, τον ένα τον πήγε στο τρελάδικο. Ο άλλος πέθανε, ο άλλος έκανε εκείνο. Μόνο εμείς μείναμε φίλοι μου, του λέει. Μπράβο, βέβαια. Θεωρούσε ότι στο τέλος ξέρει. Δεν ήμουν όμως τόσο μοιραία. Εγώ ήμουν ζωάκι πρωτόγονο. Γινόταν όλα για να γίνονται. Δεν είχα στόχο ότι θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Τώρα έχω. Σε βλέπω πάρα πολύ τρελαμένη με την καινούργια σου ζωή, με το κομμάτι της καθημερινότητάς σου μέσα από το Δήμο και την επαφή σου με τον κόσμο. Ναι. Και με την καινούργια σε βλέπω μου... πολύ, πολύ. Ναι, είμαι πολύ. Είμαι ερωτευμένη. Πολύ, πολύ. Να σου πω ότι έχω κάνει και ένα σύλλογο που λέγεται Δύναμη Ζωής και Αγάπη. Και μέσα από αυτό έχουμε κάνει για την ΕΛΕΠΑΠ, για το Ίδρυμα. Κάναμε με την Περιφέρεια Αττικής μια μεγάλη συναυλία και μαζέψαμε τόν στρόφιμα. Δηλαδή, όταν βλέπω ότι αυτά που λέω, πήγαμε στο Ελληνικό και φέραμε δώρα, ο Όμιλος Ρέστη μας έδωσε παιχνίδια για τα παιδιά. Όταν λοιπόν μπορώ εγώ και σπάω κάποιες πόρτες, και αυτές οι πόρτες ανοίγουν, για να κάποιοι άνθρωποι να είναι χρήσιμοι, ξέρεις πώς αισθάνομαι. Σαν να έχω πάρει 100 Όσκαρ. Σημαντικό. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, να έρθει και η γιατρός να πούμε να γεια βεβαίως και να τους ευχαριστήσουμε. Ντρέπεται, πρώτη φορά βγαίνει. Λίγο γρήγορα δεν πειράζει. Καλησπέρα σας. Είναι καρδιολόγος. Καρδιολόγος. Ναι. Ναι, δεν μου φαίνεται. Πολύ μικρή. Ντρέπεται. Όχι, δεν σας φαίνεται. Κοντά το μικρόφωνο καθίστε. Λοιπόν, πώς πήρατε την απόφαση αυτή να βοηθήσετε το Σύλλογο Αγκαλιά και ως προς, μάλλον μέχρι πού θα τους βοηθήσετε? Όσο μας ζητηθεί και όσο είμαστε χρήσιμοι
Και με συνεννόηση βέβαια με την κυρία Μπάρμπα, εκείνη μας υποδεικνύει ποιες οικογένειες έχουν πραγματικά ανάγκη. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που, δεδομένων των εποχών, είναι πολύ δύσκολο και να τα βγάλουν πέρα, αλλά και να ζητήσουν ιατρική βοήθεια από μόνοι τους. Επομένως, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε όπου μας ζητηθεί και όσο μας ζητηθεί. Είναι υπέροχο. Είναι σε ευχαριστώ. Μακάρι να γίνει και σε ευχαριστώ. Μακάρι να γίνει και η συναυλία. Θα το πιέσω, θα τα κάνω όλα. Βεβαίως. Πάντως, να πω και ένα άλλο. Μπράβο, ότι, είναι, ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν αυτά παίρνουν σάρκα και οστά. Δεν είμαι εγώ. Είναι Νάτι. Είναι άλλοι. Είναι ο Δήμαρχος, τη Γλυφάδα. Είναι όλοι μαζί. Καταλήμαστε ομάδα. Όλοι μαζί, όπως είχε κάνει και ο Σκάινατο. Και εσείς εδώ έχετε κάνει πολλά. Έτσι, δηλαδή, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να βοηθήσουμε τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Έτσι, ακριβώς. Και σε ευχαριστώ γιατί και εσύ βοήθησες. Βάνα, πανέμορφη. Πάλι χάρηκα τη συντροφιά σου. Είσαι μία ώρα μέσα. Αν σου πω ότι σε ήθελα μια ωρίτσα ακόμα, αλλά... Σε ευχαριστώ. Αλλά... Σε ευχαριστώ. Σε περιμένω ξανά και ναι, ευχάριστα ναι. Νέα. Ναι, όπως τα είπατε, κυρία μου. Ναι, παρακαλώ. Ναι, όπως μην ξεφεύγουμε από το στόχο. Όχι, εννοείται. Ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ. Ναι, θα πάμε. Ποιο εννοείς ωραίο μας θέμα όμως, από εδώ ή από εδώ? Γιατί εγώ βλέπω την ώρα για διαφημίσεις, αλλά να προλάβω να πω ένα καλησπέρα στην Αλεξάνδρα Κατσαΐτη, η οποία πότε ήταν που μου είχε στείλει ρε, εσύ μια γούνα. Το γυλαίκο και την τσάντα. Πόσο γέλασα, ειλικρινά. Να σου πω κάτι. Πραγματικά με ενδιαφέρει πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο να σε καταλάβω σαν άνθρωπο. Χαίρομαι. Ειλικρινά. Ασχολείσαι πολλά χρόνια με τη μόδα. Δεν ξέρω, πάντα νομίζω ότι εσύ στείνεις τη δικιά σου μόδα. Δηλαδή, βλέπεις το τι ακριβώς παίζει παγκοσμίως, αλλά με ένα μοναδικό τρόπο βάζεις μια τελική πινελιά που το κάνεις εντελώς δικό σου. Μου αρέσει να υπάρχει ταυτότητα και προσωπικότητα. Και θεωρώ ότι όλοι μας αυτό πρέπει να κάνουμε και στη ζωή μας. Δηλαδή, να παίρνουμε τα κομμάτια που είναι της μόδας και να τα κάνουμε δικά μας. Γιατί εμείς είμαστε πάντα ο καθρέφτης μας, όχι το προϊόν και το ρούχο. Και έτσι μου αρέσει να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να δίνω στον κόσμο πάρα πολλές επιλογές από πράγματα που μπορούν να βρουν εύκολα και χωρίς να είναι επιτηδευμένα. Η φούστα που φοράω είναι δικιά σου. Όταν λέμε δικιά σου όμως, τι ακριβώς εννοούμε? Έχω ξεκινήσει και κάνω μια συλλογή. Σου πάει καταπληκτικά πάρα πολύ. Πολύ ωραία εφαρμογή. Πραγματικά έχει πολύ ωραία εφαρμογή. Και έχει και ένα λαστιχάκι εδώ πέρα πάνω-πάνω, να σας το δείξω κιόλα. Ουσιαστικά έρχεται και εφαρμόζει. Αγκαλιάζει. Αγκαλιάζει. Εντελώς. Πάρα πολύ ωραία. Έχω κάνει μια συλλογή δικιά μου εδώ και 3 χρόνια. Την οποία την έχω κάνει με πάρα πολύ αγάπη. Γιατί έχω μάθει από όλη αυτή την πορεία, οι γυναίκες και όλες μας, τι πρέπει να προσέχουμε, τι μας προβληματίζει, πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το λάστιχο, πόσο μακριά πρέπει να είναι η φούστα, αν θα καλύψει το γόνατο. Πού είδα όλα αυτά, φοράς, αγάπη μου. Αυτό μέχρι εδώ πάνω είναι η μπότα σου. Ναι, είναι η μπότα. Μ' αρέσει που απορούσα πάντα τις πολλές ψηλές μπότες. Ναι. Λέω, δεν μπορούμε να τις βάλουμε όλες οι γυναίκες. Υπάρχει τρόπος. Εσύ που είσαι μια σταλίτσα. Ακριβώς. Μινιών, πραγματικά εντελώς μινιών. Υπάρχει τρόπος και το θέμα στην ψηλή μπότα είναι να μην φανεί ποτέ υπερβολική και του σεξ. Εμένα δεν μου αρέσει το πάρα πολύ σεξ. Δηλαδή δεν είναι σεξι τώρα αυτό. Είναι σεξι, αλλά δεν από είναι μια βραδινή μπότα. Δεν είναι μυτερή, δεν έχει λεπτό τακούνι. Έχει... Ναι, αλλά κολλάει στο πόδι. Είναι μέχρι σεξι, πάνω ψηλά είναι... στο κουτάκι. Ωραία σεξι. Δεν μου αρέσει το υπερβολικό. Έλα με άκρη με την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη. Συνεχίζουμε αμέσως μετά τη διαφημίση και θα μας μάθει. Ποια είναι αυτά τα κλασικά κομμάτια που πρέπει να βουτήξουμε τώρα που είναι εκτόσεις και να τα έχουμε όχι μόνο φέτος, του χρόνου, του παραχρόνου, σε βάθος χρόνου, με κάποιες μικροαλλαγές και να είμαστε πάντα όμορφες και μοδάτες. Μετά.